θα μιλήσουμε για ταξίδια. Όχι τα κλασικά ταξίδια. Και όχι απλά θα μιλήσουμε για ταξίδια, αλλά θα σου πω λίγο τι συμβαίνει και μέσα στον χώρο της διαφήμισης. Πραγματικά είναι από τα πιο... Τι να πω τώρα. Ωραία. Είναι ένας ωραίος χώρος. Έχει ενδιαφέρον. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Δουλεύω εδώ και 18 χρόνια μέσα στον χώρο της διαφήμισης. Ο τίτλος μου είναι Chief Integration Officer. Και αυτό έχει να κάνει με το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα brands, ανάμεσα στην τεχνολογία, μερικές φορές και ανάμεσα στους πελάτες. Πάντα εμείς οι διαφημιστές ψάχνουμε να βρούμε κάτι που να έχει ενδιαφέρον, κάτι να μας φέρει πιο κοντά. Έτσι λοιπόν βγήκε αυτός ο τίτλος. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να κάνω τη ζωή απλή. Και όχι μόνο τη ζωή, αλλά και την επικοινωνία. Γιατί μια επικοινωνία πρέπει να είναι απλή. Και για να είναι απλή, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Αυτό είναι από τότε που μπήκα στον χώρο της διαφήμισης και νομίζω και πολύ περισσότερο μέχρι και σήμερα, πρέπει να έχουμε μία απάντηση για αυτή την ερώτηση. Πώς θα μιλήσουμε σε brands, πώς θα μιλήσουμε στους καταναλωτές, πώς εμείς θα έρθουμε κοντά. Είναι το πιο απλό και το πιο σύνθετο πράγμα που έχω αντιμετωπίσει εδώ και 18 χρόνια. Και πάμε να δούμε γιατί. Ξεκινώντας, έχουμε μία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε πάντα και αυτό που λέω και στις δικές μου ομάδες όταν δουλεύω με παιδιά είναι προσπάθησε να μπεις στα παπούτσια του καταναλωτή. Προσπάθησε να μπεις στο μυαλό. Προσπάθησε να δεις τι έχει ανάγκη να ακούσει, τι πρέπει να σκεφτεί, τι πρέπει να κάνει για να τον ενεργοποιήσει και να προχωρήσει σε μία αγορά, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα brand. Δεν είναι τόσο απλό. Ήταν όμως λιγότερο δύσκολο το 2001 που μπήκα στον χώρο της διαφήμισης. Τότε που το ίντερνετ δεν ήταν τόσο αναπτυγμένο. Και νιώθω τυχερός που μπήκα τότε στη διαφήμιση. Η αλήθεια είναι ότι τότε ερχόταν ένας πελάτης, έλεγε: Έχω αυτό το budget και θέλω να επικοινωνήσω και να κάνω μία προσφορά. Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ απλό. Φτιάχναμε το brief, έμπαινε στη δημιουργική ομάδα, φτιάχναμε τη στρατηγική. Βγαίνανε 2-3 πολύ καλές ιδέες. Ο πελάτης αγόραζε τη μία που ήταν πολύ καλή και προχωρήσαμε στην παραγωγή. Και μετά. Είχαμε 3, άντε 4 διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας για να μοιραστούμε τη φοβερή ιδέα που είχαμε. Ήταν η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το outdoor, και όταν λέω outdoor, οι μεγάλες αφήσεις που έχουν καταργηθεί πλέον, και τα bus stops. Θα μου πεις, αυτό δεν ήταν επικοινωνία. Ήταν μια χαρά, αλλά ήταν one way. Τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα κάποιος να αντιδράσει, κάποιος να πει τη γνώμη του. Ξέρεις τι βλακεία είναι αυτή που έχεις ανεβάσει. Δεν μας αρέσει καθόλου. Αυτό σκέφτηκες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει, γιατί πλέον οι καταναλωτές, οι users, οι χρήστες, για να το λέμε και στα ελληνικά, κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό. Χρησιμοποιούν το κινητό τους, χρησιμοποιούν το tablet τους, τον υπολογιστή τους, μπορούν και δοκιμάζουν, μπορούν και ψάχνουν, μπορούν να τσεκάρουν άλλους που έχουν δοκιμάσει αυτό το προϊόν. Και τελικά να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν στην αγορά, ακόμα και με το πάτημα ενός κουμπιού. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Και για να γίνει ακόμα πιο δύσκολο στην εξίσωση, θέλω να σας πω το ότι έχουν την απέτηση, όλοι και πολύ σωστά, είμαι μαζί τους 100% με όλους τους καταναλωτές, έχουν την απέτηση τα brands να μπορούν και να γνωρίζουν το τι θέλουν να ακούσουν εκείνη τη στιγμή. Όχι απλά τι θέλουν να ακούσουν, αλλά και πότε θέλουν να τα ακούσουν. Και με το σωστό τρόπο και στο σωστό μέσο. Θέλω να το δω μόνο στο κινητό μου. Θέλω να το δω μόνο στο tablet μου. Θέλω να το δω σε μια εφημερίδα. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν ξέρεις, εμείς πείθουμε τις εταιρείες να κάνουν, να συλλέξουν όλα αυτά τα data, να δώσουν πληροφορίες στο κοινό και να γυρίσει το κοινό μετά από έρευνα και να πει ότι το 80% από αυτά που μου δώσεις είναι άχρηστα. Και μην με ενοχλείς, γιατί ξέρεις τι, θα σταματήσω να σε ακολουθώ κιόλας. Καταλαβαίνετε ότι πλέον το κομμάτι γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Και για να γίνει ακόμα πιο δύσκολο, αν μου πεις μόνο δυσκολίες βγάζει σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι το ότι το ταξίδι που είδατε, που ήταν τόσο γραμμικό και απλό, πλέον δεν είναι τόσο γραμμικό. Έχει πάρα πολλά steps, έχει πάρα πολλά touchpoints, όπως λέμε εμείς οι διαφημιστές, σημεία επαφής με το κοινό. Και αυτό είναι γιατί πλέον αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πώς θα δημιουργήσουμε ένα ταξίδι που θα κεντρήσουμε το ενδιαφέρον ενός καταναλωτή. Θα το βάλουμε να αναζητήσει σε μια μηχανή αναζήτησης για να μάθει για το προϊόν. Να τον οδηγήσουμε σε ένα φυσικό χώρο, σε ένα φυσικό κατάστημα ή ακόμα και σε ένα e-shop ή ένα website για να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Μετά να του στείλω διαφήμιση επιπλέον, γνωρίζοντας τι έχει δει στο site μου. Για να προχωρήσει τελικά σε μια αγορά, αφού τσεκάρει και άλλους που έχουν κάνει αυτή, έχουν χρησιμοποιήσει το προϊόν, και αν το 2001 τελείωνε το ταξίδι με αγορά ενός προϊόντος, εδώ πλέον το έργο συνεχίζεται.
Και το ταξίδι συνεχίζεται. Γιατί πρέπει καλό τον αυτόν που αγόρασε το προϊόν μου να το δοκιμάσει, να το τσεκάρει, να κάνει ένα review και να το ανεβάσει και στο κανάλι μου, ιδανικά. Και εγώ να το δείξω σε επόμενους και να κρατήσω μία σχέση μαζί του. Αν μάζευε μίλια, θα είχε κάνει τρελά ταξίδια ο συγκεκριμένος. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο ακόμα πιο σύνθετο έχει γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει και η ευκαιρία που υπάρχει, γιατί αυτά συνήθως πάνε μαζί. Είναι το ότι λόγω Facebook, λόγω Instagram, λόγω του δίκτυου που έχει το Google, λόγω programmatic advertising, αυτό που έχουμε κάνει και αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να μάθουμε τα habits που έχει ο κάθε καταναλωτής, η κάθε γενιά, τις συνήθειες. Όλα αυτά λοιπόν, οι πληροφορίες αυτοί που είναι πάρα πολύ σύνθετοι, εμείς πρέπει να την κάνουμε decode. Και όταν έρχεται να κάνουμε μια καμπάνια, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να μιλήσουμε στο κάθε κοινό και να του πούμε ακριβώς αυτά που θέλει. Δεν μιλάμε πλέον για μία ιδέα, αλλά μιλάμε για μία ιδέα η οποία έχει αλλάξει και προσαρμόζεται για το κάθε κοινό και την κάθε γενιά. Θα κάνω μία άσκηση και θα επικοινωνήσουμε μαζί μία εταιρεία φαγητών. Έτσι λοιπόν, αν έπρεπε να συστηθώ ξανά, θα σας έλεγα ότι έχω το catering απ' έξω, δεν το έχω. Απλά κάνουμε ένα φανταστικό σενάριο. Απλά για να δείτε πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την επικοινωνία μας στα διαφορετικά κοινά. Έχω ένα στόχο. Να βγείτε έξω, να φάτε, να βιάσει το φαγητό, να μην μείνει τίποτα. Αυτό θα είναι η δική μου επιτυχία. Και έχω μία εταιρεία που είναι χρόνια στο χώρο. Είναι χρόνια στο χώρο και έχει το δικό της σλόγγαν, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ δυνατό, που παλαιότερα θα βγάζα αυτό το σλόγγαν και θα πηγαίνατε όλοι να αγοράζετε. Τουλάχιστον αυτό θα ήθελα να γίνει. Πλέον όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Και το δεν είναι τόσο εύκολο είναι γιατί σήμερα εδώ μέσα, και είχα έρθει από νωρίς και έβλεπα το κοινό που έμπαινε, έχουμε 4 διαφορετικές κατηγορίες κοινών. Δεν είναι, θα σας πω κάτι που έχει τρομερό ενδιαφέρον, από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό, ο καθένας θέλει να ακούσει το μήνυμά του. Και η Generation Z που είναι πολύ κοντά σε εσάς, ή οι περισσότεροι είστε ανάμεσα, είναι από 16-20. Οι Millennials, που είναι η πιο αγαπημένη γενιά για τους διαφημιστές, είναι 21-34. Η Generation X είναι 34-53. Και ναι, υπάρχουν και Baby Boomers εδώ πέρα, οι οποίοι είναι από 54-64. Ενδιαφέρον κοινό. Το ξεκινάω ανάποδα λοιπόν και πάω από τους μεγαλύτερους. Οι μεγαλύτεροι τι θέλουν, είναι μια γενιά που έχει περάσει πολλά στη ζωή της. Έχει περάσει παγκόσμιο πόλεμο. Είναι η πρώτη που έχει κάνει το social media network, το πραγματικό social media. Όταν ήθελε να πάρει κάποιο αφιγανατήρα, έλεγε Λίτσα, σου έχει βγει καλός αυτός, για να τον πάρω κι εγώ. Και πήγαινε και αγόραζε μετά. Ή αν δεν αγόραζε, όχι, πήγαινε εδώ και μα τον άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια γενιά η οποία ενδιαφέρεται να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες, θα ψάξει στο ίντερνετ, απλά θα ψάξει από τον desktop υπολογιστή για να καταλάβετε και τη διαφορά. Α, και επίσης αυτή η γενιά, ναι, θα κοιτάξει τις προσφορές, δεν είναι τυχαίο. Όταν δίνω ένα προϊόν που λέω πάρε ένα και σου δίνω άλλο ένα δώρο, είναι το πρώτο που θα κοιτάξει να αγοράσει. Η ίδια εταιρεία τώρα πρέπει να μιλήσω σε άλλη γενιά και πρέπει να μιλήσω στην Generation X. Generation X που ψάχνει την αυθεντικότητα στα brands, η Generation X που ψάχνουν να βρουν είναι δοκιμασμένο, είναι καλό προϊόν όλο αυτό, τα έχει δοκιμάσει άλλος ή θα πάω να πάρω κάτι που είναι λάθος. Το πρώτο πράγμα που θα κοίταζε θα ήταν τα reviews. Και αυτό θα έβγαζα κι εγώ. Πολύ καλό προϊόν, το προτείνω ανεπιφύλακτα να το πάρει κάποιος. Millennials. Οι Millennials λοιπόν είναι αυτοί που ό,τι και αν γίνεται μπορεί να γίνεται καταστροφή έξω, να πέφτουν κυβερνήσεις, να πέφτουν. Τα βλέπει όλα αισιόδοξα. Πάντα είναι όλα τέλεια. Είναι η γενιά επίσης, θέλω να σου πω, είναι μέσα στα social media και παρόλα αυτά, όχι απλά είναι, βγάζει τον εαυτό της καθημερινά. Μοιράζομαι, είμαι σήμερα στο Θεσσαλονίκη, αύριο πάω στην Αθήνα, το βράδυ πάω στο μπαρ. Είναι η γενιά που μοιράζεται τα πάντα. Και έχει την απέτηση. Όχι απλά να τα μοιράζετε, αλλά τα brands να το βλέπουν και να το επιβραβεύουν. Αν έπρεπε λοιπόν σε αυτούς να έδινα ένα τυράκι, αυτό θα ήταν κάνε share τη φωτογραφία με το φαγητό που έφαγες απ' έξω και μπες σε κλήρωση να κερδίσεις ένα iPhone. Νομίζω όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Και έχουμε πάρει μέρος και ας μην είμαι σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, και καταλήγω στην πιο ωραία γενιά. Και είναι η πιο ωραία γιατί είναι η πιο δυναμική. Είναι αυτή που όλα αυτά στα social media networks τα βρήκε έτοιμα, δουλεμένα. Και παρόλα αυτά δεν τα έχει σε εκτίμηση. Πλέον θέλει τα κλειστά groups. Δεν την ενδιαφέρουν να μπουν και να ανεβάσουν κάτι στο Facebook. Θέλει κάτι που να είναι μεταξύ της σε ένα group που έχουν δημιουργήσει, σε ένα messenger app. Δεν είναι τυχαίο. 2-3 messenger apps πάνε σφαίρα. Απλά δεν τα λέμε για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, αυτή η γενιά λοιπόν, εγώ θα άφηνα να ανακαλύψει τον brand μου. Γιατί μόνο έτσι το δέχεται. Αν πάω να τις επιβληθώ με διαφήμιση, δεν θα με ακολουθήσει.
δεν θα με αγαπήσει. Και είναι σημαντική η αγάπη. Αυτή η γενιά λοιπόν τα θέλει και όλα έτοιμα ή εύκολα. Έτσι λοιπόν θα της έλεγα, βγες έξω, κλείσε, δέσμευσε τη μερίδα που θέλεις ή πάτησε με ένα κλικ και αγόρασέ την. Μέσα από ένα messenger, από ένα bot. Έτσι λειτουργεί η συγκεκριμένη γενιά. Είδαμε λοιπόν, για να καταλήξω, το ότι κάθε γενιά μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδέα, που πάντα υπάρχει μια μεγάλη ιδέα ή αυτό πρέπει να κυνηγάμε εμείς οι διαφημιστές. Όμως πρέπει να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες κάθε κοινού. Μόνο έτσι, κάθε γενιάς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Και αν το εύκολο είναι να απευθυνόμαστε μόνο σε μια γενιά, συνήθως πρέπει να μιλήσουμε και στις τέσσερις. Άρα πρέπει πάντα να βρίσκουμε τα τρικάκια, να διαβάζουμε καλά το κοινό, να διαβάζουμε καλά τις συνθήκες που υπάρχουν, μέσα από την τεχνολογία, μέσα από τα όπλα και τα εργαλεία που μας δίνει, για να καταφέρουμε κάτι μοναδικό. Και το μοναδικό είναι να επικοινωνήσουμε το σωστό μήνυμα στο σωστό κοινό και τη σωστή χρονικά στιγμή. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα που έχουν τα brands με τους καταναλωτές. Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να βγείτε έξω με τις φωτογραφίες που είχα βάλει και να απολαύσετε το γεύμα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.